αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί πιστεύουμε ότι θέλουμε για άλλη μια φορά να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζομένων των πετρελαίων της Καβάλας, των λιπασμάτων, αλλά και εδώ από την Καβάλα, παρεπιπτόντως, να εκφράσουμε για άλλη μια φορά και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζομένων στον Πειραιά, στο λιμάνι της Κόσκου. Είναι αγώνες που είναι ελπιδοφόροι και δείχνουν ότι η εργατική τάξη μπορεί να σηκώσει τον πόδι της ψηλά, δείχνουν ότι η εργατική τάξη, όταν οργανωθεί, μπορεί να διεκδικήσει, να απαιτήσει τη ζωή της. Βρισκόμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η εργατική τάξη της Καβάλας να οργανώσει την πάλη της απέναντι στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζουμε όλοι μας, στα ζητήματα της ακρίβειας που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, στα ζητήματα των απαράδεκτων μισθών και μεροκάματων, στην απλήρωτη δουλειά, στις απολύσεις, απέναντι στο χτύπημα των συλλογικών διαδικασιών, στο ζήτημα να διεκδικήσουμε, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ικανοποιητικές αυξήσεις στους μισθούς και τα μεροκάματα, συνολικά να καλυτερεύσει η ζωή της εργατικής τάξης και εδώ στην Καβάλα. Βρισκόμαστε εδώ γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε η εργατική τάξη, όπως είπα και πριν, να οργανωθεί, να δυναμώσει τα συνδικάτα και θέλουμε να απευθύνουμε και από αυτό το βήμα να απευθύνουμε, αν θέλετε, την ανάγκη, η νεολαία ιδιαίτερα, ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης που είναι ανοργάνωτο, τώρα να έρθει σε επαφή με τα συνδικάτα, τώρα να οργανώσει την πάλη της για ένα καλύτερο μέλλον, γιατί νομίζουμε ότι της αξίζει. Βρισκόμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, από το να μην πιστεύουν ότι υπάρχουν σωτήρες. Σωτήρες είναι ο ίδιος ο λαός, ο εργαζόμενος κόσμος. Σωτήρες είναι, ασωτήρας είναι η ίδια υπάλληλοι. Θέλουμε όμως να θέσουμε ένα θέμα εδώ στους εργαζόμενους της Καβάλας, ότι πρέπει να προβληματιστούν. Πρέπει να προβληματιστούν, να αναρωτηθούν εάν το εργατικό κέντρο σήμερα που υπάρχει εδώ στην Καβάλα είναι αυτό που αρμόζει στην ανάγκη που έχει σήμερα η εργατική τάξη. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό που αρμόζει, γιατί είναι ένα εργατικό κέντρο, όπως προείπαν εδώ και οι συνάδελφοι, που ουσιαστικά είναι άφαντο. Δεν υπάρχει πουθενά, και όχι μόνο δεν υπάρχει πουθενά, ουσιαστικά είναι αυτό που στηρίζει με νύχια και με όλους τους τρόπους, στηρίζει την εργοδοσία, στηρίζει τις αποφάσεις όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Είναι δηλαδή νύχι κρέας με την εργοδοσία. Και από την άποψη αυτή θα λέγαμε στην κυρία Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, από τον κανονισμό που πήγε και πήρε ως απόφαση, οι κανονισμοί, οι τέτοιου είδους κανονισμοί, τις παίρνουν οι εταιρείες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και επιβάλλουν τιμωρίες και όχι τα συνδικαλιστικά όργανα. Θα μπορούσε δηλαδή μετά το Χατζηδάκη ή μαζί με το Χατζηδάκη να είναι ένας πολύ καλός σύμβουλός από την άποψη αυτή. Γιατί ξέρουμε τη συνδικάτα, ορισμένα συνδικάτα που υπάρχουν εδώ και οι ηγεσίες από τον συνδικάτων. Για παράδειγμα, ζητήσαμε από μια επιχείρηση, πώς λέγεται, καπνοβιομηχανία, ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε περιόδια, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, και απαντάει το σωματείο και η επιχείρηση από κοινού, απαγορεύεται. Τέτοια σωματεία, τα οποία ουσιαστικά παίζουν το ρόλο της εργοδοσίας, ή αν θέλετε σωματεία, ή και άλλοι που είναι πρόεδροι, όπως το αεροδρόμιο της Καβάλας, που είναι διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, δεν μπορούν να εκπροσωπούν την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους. Και από την άποψη αυτή, καλούμε την εργατική τάξη της Καβάλας να αναρωτηθεί τι εργατικό κέντρο πρέπει να υπάρχει με βάση τις ανάγκες που έχει
που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην επίθεση που δέχονται. Και για να ολοκληρώσουμε, να απευθύνουμε στην εργατική τάξη της Καβάλας το ζήτημα ότι στο γύψο τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές δεν τους βάλουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Το δεύτερο, αναφερόμενοι στη διοίκηση, στην άθλια αυτή διοίκηση, την πλειοψηφία της διοίκησης του εργατικού κέντρου, ότι του χρόνου είναι και το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Θα λογαριαστούμε εκεί, γιατί τέτοια εργατικά κέντρα δεν μπορεί να εκπροσωπούν εργαζόμενους, δεν μπορεί να είναι σε συνδικαλιστική οργάνωση. Δεν είναι συνδικαλιστική οργάνωση, είναι οργάνωση που δεν εξυπηρετεί, όπως είπαμε, τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Λένε λοιπόν οι εργαζόμενοι της Καβάλας να τους κάνουν πέρα, να αλλάξουν τις ηγεσίες, να αλλάξουν τους σχεδισμούς, να πάρουν μπρος οι εργαζόμενοι. Μπορούν. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν προϋποθέσεις σήμερα και στην Καβάλα να αλλάξει κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι. Να διεκδικήσουν να έχουν σταθερή δουλειά, σταθερό μεροκάμα. Να έχουν μισθούς που να μπορούν να τα αποκλίνονται στις ανάγκες που σήμερα έχουν οι εργαζόμενοι. Να έχουν 8 ώρες και όχι την αθλειότητα αυτής της μερικής απασχόλησης και του ρομίσθου που πλέον είναι σε μεγάλο επίπεδο διαδεδομένη. Από την άποψη αυτή κάνουμε ένα κάλεσμα στα συνδικάτα που δεν είναι με αυτή την πλειοψηφία του εργατικού κέντρου να βρεθούν και αυτά μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τα συνδικάτα που συντονίζονται μεθαύριο την Πρωτομαγιά, στην κεντρική πλατεία εδώ της Καβάλας, γιατί η Καβάλα ως πόλη αγώνων, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, ως πόλη που έδωσε και τα πρώτα σωματεία, ως πόλη που έδωσε τη μάχη απέναντι στην εργοδοσία, ως πόλη που έδωσε παλικάρια στον αγώνα και θυσιάστηκαν, τέτοιο εργατικό κέντρο σας αξίζει, με αυτούς πρέπει, με αυτά τα συνδικάτα πρέπει να ταυτιστούν, να οργανωθούν και να βρεθούν όλοι μαζί εκεί.